Καλησπέρα σε όλους από τον Άγιο Νικόλαο. Πρώτη αγωνιστική σήμερα και για τους εμπόλες και τους υπότες από τους φιλοξενούμενους. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν φέτος κλασικά από τον θεσμό του κυπέλλου. Οι Μεν Μπόλερς ξεκίνησαν με 3-0 νικηφόρα την σεζόν. Με 2-1, μη συγχωρείτε. Με 0-3 από την άλλη έχουν κάνει την αρχή οι υπότες. Οι δύο παρές έχουμε αλλευτεί σήμερα, 9 από ό,τι βλέπω είναι οι Μπόλερς. Από την άλλη 8 οι υπότες. Επιθετικό rebound και 9-14 για τους πράσινους. Μουζάκης περνάει πάση χαμηλά. Εκεί δυσκολεύεται, δεν τελειώνει την πάση. Rebound ψηλά από τον Μπούρτζο. Δούκα. Ωραία πάση χαμηλά. Εύκολη δουλειά για τον Μπούρτζο. 4-0, γρήγορα για τους υπότες. Ζερβάνος Κολυβάτ και ο Κολυβάκης επιστρέφει. Είναι παρά στην κορυφή. Κολυβάκης θα δοκιμάσει το χέρι του, θα αστοχίσει. Rebound ξανά για τους υπότες. Τον Μούρτζο, κλέψιμο για τους πράσινους. Τι λέω, ήταν αυτό τώρα. Ο Αλνέων για το πρώτο μπλούπερ για σήμερα στην αναμέτρηση. Αυτό το δεξί χουκ, rebound από το γη. Οι πόλεις οι οποίοι σήμερα κατεβαίνουν με δύο πολύ μεγάλες απουσίες για μένα. Η μία είναι αυτή του Μπάραμπα και η άλλη αυτού του τρόπου. Από την άλλη, μετά τις δηλώσεις του Βόμβα του Γιάννη Αλεφαντή, μαθαίνουμε ότι ο Απόλ σήμερα Νίκος Μακρύς ίσως να έχει λίγο ακόμα χρόνο με αυτή την ομάδα. Από το δεξικού και πάνω του Κολυβάκη, φοβερή πάσα από εκείνον, εύκολη δουλειά για τον Καραμπάτσι. Πολύ ωραία. Του πρώην παίχτη της Νικοτίμ. Ανιφαντής. Ένα λιβάνα χαμηλά στον Μούρτζο. Σλίτ και έξω. Μούρτζος, η μπάλα μένει στα γρήγορα τους εδέλους του χρόνου. Οι πρώτες δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν επίθεση. Κολυβάκης σχέση από το γη. Ασκοθήκατης ο Γιώργος. Ασκοχή. Rebound από το γη και πάνω. Η υπόθεση η οποία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αποτελεί μια από τις πολύ ιστορικές ομάδες του Μπασκετάκη. Είχαν κάνει την απουσία τους για κάποια χρόνια από την διοργάνωση, αλλά βρίσκονται ξανά εδώ. Από την άλλη πόλη, αν και είναι νεοσύστατη ομάδα, δεν έχουν πολλά χρόνια στο ιστορικό τους. Έχουν φτιάξει ήδη ένα πολύ καλό brand name. Και φέτος για μένα στον όμιλο τον οποίο έχουν κληρωθεί έχουν πολύ καλές πρόοδες για την τετράδα. Από το τσιπού και πάνω από τον Ζορμπάνο, ο οποίος ξεφεύγει, πάει μέχρι μέσα και δεν λιώνει την φάση. Πρώτο πόντι και για το αμυντικό υπερόπλο που έχουν οι Μπόλερς. Ωραία, πάσα χαμηλά, καλά στο φάουλ από τον Ζορμπάνο.
πρώτο. Time out της αναμέτρησης. 5 και 31 μπαίνουν στο ρολόι. Απόλυτη ισορροπία 4-4. Επιστροφή μετά το time out. Μια συμπληρωματική βολή για τον Κεμπάνο. Για τους A-Potters, οι οποίοι θέλουν την ευάλη στο σκορ 4-7 στα πρώτα 4,5 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Καραμπάτσης, ωραία, πάσα χαμηλά. Άστο τελείωμα από το γη. Καλωσή περνάει ξανά στους φιλοξενούμενους. Ανιφαντής, πάσα δεν περνάει χαμηλά, κλέψιμο ξανά για τους μπόλερς. Ζορμπάνος, αλλιώσει και αυτή τη φάση. 4 γρήγορη πόντι για τον Παναγιώτη. Σιαπάνης, μπαλά περνάει χαμηλά, στον Κεμπάνο. Δεύτερη ευκαιρία, έσκοπος ο Μούρτζος. Στις 4 πλέον ψηλός των υποτών. Έσκοπο τριπλάκι από την Καραμπάτση. Ο Καραμπάτσης, ο οποίος λογικά αποτελεί νέα προσπάθεια της μπόλας, δεν τον έχω ξαναδεί. Ανιφαντής, η μπάλα του κάνει πάρα πολύ ύπουλα παιχνίδια. Ζορμπάνος δεν περνάει πάσα του. Κατοχή περνάει στους υπότες. Έξω ο Μουζάκης, μέσα για πρώτη φορά ο πρόεδρος των Μπόλερς, ο Μάικος Στεφανάκος. Ανιφαντής, Μούρτζο, πλέξω ξανά για τους μπόλερς, ωραία πάσα. Στεφανάκος, ανοίγει τον εργασμό του. Πρώτη δύο πόδια για τον Μάικ, 11-9, προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους μπόλερς. Ανιφαντής. Για δύο. Από το Μούρτζο, νέα 14. Μάλλον νέα κατοχή, δεν είναι αυτός ο χρόνος. Όπως και να έχει το rebound για τους μπόλερς. Βελιβάκης, αμαρκάριστος. Αλλάστο. Ο Καραμπάτσης. Ανιφαντής, περνάει το κέντρο. Σιαπάνης. Πάλι θα περάσει από το κέντρο, ωραίος, ωραία τρίπλα, ωραίο γύρο στεπ μάλλον. Κερδισμένο φάουλ από τον Νικολόπουλο. Ο Σιαπάνης, το οποίο το όνομα κάτι μου θυμίζει. Δεν ξέρω αν έχει αγωνιστεί και σε υψηλότερες κατηγορίες. Αλλά όπως και να έχει, κάτι μου λέει ότι είχε αγωνιστεί και σε NBA. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια. Μία στις δύο τον Νικολόπουλο. Δύο και 42 απομένουν. Τα δύο φάλους βρίσκονται μέχρι στιγμής. Οι μπόλερς πλέον στα δύο κάνουν και υπότες. Αλλαγές. Σε υπότες έτσι και Μάνος μέσα για πρώτη φορά. Ο Μπαρδούσης.
Στεφανάκος. Άστρο πίσω από το elbow. Ριβάνο Σαμπάνη. Κλέψε στο Στεφανάκο. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στους υπότες. Σαμπάνης θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο ίδιος το rebound. Δεξί hook. Άστοχο. Και αυτό το σουτάκι. Σε κενό τέρμα. Καραμπάτης θα φτάσει τους τέσσερις. Έχει βάλει ένα τριμποντάκι. Οπότε πλέον ο λογαριασμός του φτάνει στους 7 πόντους. Σιαφάνης. Σε μια μήνα ζώνης. Στην αρχή του παιχνιδιού. Αυτό το τριμποντάκι από τη γωνία. Ο Πάνος πάει πολύ γρήγορα. Τον λιώνει τη φάση. Ανιφαντής. Ο Πάνος πιέζει. Κατοχή ωστόσο παραμένει. Για τους υπότες 1,5 λεπτό απομένει για την λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Νικολόπουλος, ωραία πάσα. Άστοχο με στο δεξί του από τον Μούρτζο. Στεφανάκος βλέπει ωραία το γη. Αστοχή από το από κάτω. Λοιπόν, ψηλά. Ακόμα ένα για τον Μούρτζο. Ανυπαντής, κρύψε ο κίνδυνη. Πάντου κλέψουν για τους μπόλερς. Στεφανάκος θα αφήσει τον Ζορμπάνο, ο οποίος θα εστοχίσει και θα με δείξει. Στους 7 και ο Παναγιώτης είναι που δεν θα βάζει τρίποντα σήμερα, μάλιστα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, οι δηλώσεις του Ζορμπάνου δεν είναι τίποτα μπροστά στις δηλώσεις που μας παραχώρησε ο Γιάννης Ανυπαντής, ο οποίος έκανε, έριξε μάλλον βόμβα μεγατόνων. Μίλησε για μια τεράστια μεταγραφή, δύο από των μεγαλύτερων προσωπικότητων ολόκληρου του μπασκετάκι. Μίλησε για ανταλλαγή του Γιάννη Ποντικού Νίκο Μακρύ. Αυτό θα έρθει από την άλλη. Χρόνος τελειώνει. Μπάλα μένει στα χέρια του Στεφανάκου. Ένα λεπτό έμενε. Τέλος δεκαλέπτου. 18-10 με ένα ξέσπασμα στο τέλος. Οι Μπόλερς παίρνουν κεφάλι 8 πόντων στο σκορ. Δεύτερο δεκαλέπτου. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα πρώτο δεκαλέπτο, επιθυμίζω, 18-10. Πρώτη επίδυση για τους πράσινους, εύκολο δεξίχου. Από ένα ακόμα καινούργιο πρόσωπο, ούτε αυτό το ξέρω από τους Bullets. Ανυφαντής. Στα μέση απόσταση, άστο. Τον Μπαρδούσι. Τον Πάνος κλείνεται. Αφήνει στον Κολυμπάκη. Στεφανάκος. Δείξε κίνδυνη πάσα στο κόψιμο του Θεανίδη, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ προηγουμένως. Ανυφαντής. Σιαμπάνη. Μπάλα στη γωνία. Μούρτζος. Σκαπάνη χωρίς να τελειώνει. Κάποιος είπε να πάρει την ευθύνη. Σκαπάνη ήταν αυτός, δεν θα ευθροχίσει. Νέο εξαιρετικό rebound για τους υπότες. Τέλειος ο Μακάριστος και εύστοχος. Με δεύτερη ευκαιρία ο Μούρτζος. Ο Λιβάκης. Σε μια λίγο βιαστική επιλογή. Αστοχή. Άλλος και άντος καπάνι. Ανυφαντής, Μούρτζος. Κλέψιμο ακόμα ένα για τους πράσινους. 2-1-1-1. Στεφανάκος. Τι έγινε εδώ. 6 φάουλ από τον
ο οποίος διέκοψε τον εφηδιάσμα των Rollers. Οι οποίοι ωστόσο βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 20-12 πλέον και έχουν και την επαναφορά από την baseline. Ο Λιβάκης. Στεφανάκος οργανώνει. Πέρασε από τον Θεανίδη. Για τρεις. Αυτό που φορά από την κορυφή. Ο Καραμπατσής. Καραμπάτης, Θεανίδης, Γη. Και σταματής νομίζω ότι είναι η καινούργη των Μπόλερ, αρκετές προσθήκες. Ειδικά αυτό το κολυβάκι μου φαίνεται λίρα 100 για τους πράσινους, έστοχος. Από μέσα απόσταση ο Ντούκα. Τέσσερα μειώνουν οι υπότες, κολυβάκης αστοχή. Λοιπόν, ξανά από τον Ντούκα. Οι υπότες οι οποίοι από τα πρώτα δείγματα τα οποία έχω δει δεν είναι ομάδα που δικαιολογημένα, τουλάχιστον για μένα, έκανε ένα 0-3. Στο κύπελλο βέβαια δεν ξέρω. Και τις ομάδες οι οποίες αντιμετώπισε. Έχω δουστάκι από μέχρι από το... Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται αρκετά καλή ομάδα. Και σίγουρα η φανέλα της αδηγίζει πάρα πολλά κιλά, που αυτό πιστέψαμε μετράει σε ειδικές περιστάσεις. Στεφανάκος. Σε μαρκάριστος. Ακόμα ένα τρίποντο για τον νέο αποκτήτη των Μπόλερς. Μπελαμπίρας. Σιαφάνης απέλει στον Ντούκα. Ωραία φάση χαμηλά. Και το δεύτερο φάουλ από τον Κιγεμπάνο, ο οποίος θα κατευθυνθεί ξανά στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Έτσι και η δεύτερη. Στους 5 πόντους πλέον ο ψηλός των υποτών. 23-16. 6 λεπτά ακριβώς απομένουν για την ελίξη πρώτη μηχρόνου. Θεοπανίδης, Θεανίδης μάλλον άστοχος. Άστοχος και δεύτερη στην δεύτερη προσπάθεια ο Σταμάτης. Και στην τρίτη ο Στεφανάκος. Σιαπάνης. Σταθερά σε άμυνα ζώνης, αν καταλαβαίνω καλά. Οι Μπόλερς. Μπούρτζος σηκώνεται για 2 και αστοχή. Στην τέταρτη πλέον και ο ψηλός Μούρτζος και Κιμπάνος είναι οι δύο πιο αξιόπιστοι επιθετικά για τους υπότες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Επαναφορά από το πλάι. Σταματής. Για 3 από τις 45. Άσχετο τώρα ο Καραμπάτης. Ο Θεανίδης δεν θα προλάβει. Κατοχή περνάει στους υπότες. Μπύρας, περνάει την μπαλά χαμηλά, ο Κιμπάνος, ο Τσομαρκάρης του Ντούκα, ο
οποίος εκτεθεί ξανά. Μούρτλος και Ντούκα στους τέσσερις και Κεμπάνος στους δύο για τους υπότες. Καλά, θα τον Θεανίδη, ο οποίος θα βολευτεί με τις δύο βολές. Αλλαγή για τους πράσινους, έξω Στεφανάκος και ο Ζουρμπάνος μέσα. Ξανά ο Μουζάκης και για πρώτη φορά ο Κοσμόπουλος. Έξω από τον Θεανίδη. Στους 4 πλέον και ο Θεανίδης. Σκιαβάνης. Δεν θα συγκρατήσει. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι περίμενε η πάσα. 4 λεπτά απομένουν στον Άγιο Νικόλαο. Μουσάκης δεν τελειώνει τη φάση, είναι και ο Θεανίδης που θα τελειώνει. Σκιαβάνης. Σκιαβάνης σπάει την μπάλα έξω, ξεμαρκάριστος, αλλά ο Κεμπάνος. Προεκποθέσει επηρεασμό της πράσινης. Στεφανάκος, την μπάλα σπάει στη γωνία. Στεφανάκος, 14 απομένουν. Θεανίδης θα πάρει το σουτ. Θα αστοχίσει, rebound από τον Μούρτζο. Σκιαβάνης. Καλαμπύρας θα πάρει από τον Μούρτζο. Ντούκα για 3, άστοχος. 5 δεύτερα απομένουν και Κεμπάνος. Σκιαβάνης θα πάρει την ευθύνη. Θα στοχίσει, 9-14. Αλλά στο τελείωμα από τον Μούρτζο. Μόλις ξανά στον εφηδιασμό. Έξω ο Νταλαμπύρας μέσα. Ξανά ο Ανεφαντής για τους υπότες. Οι οποίοι έχουν ρίξει διαφορά στους 5. Αυτό το τριποντάκι, rebound ξανά από τον Κεμπάνο. Σκιαβάνης. Δεν βγήκε το give and go. Ανεφαντής, άστοχο το σουτ. Λογικό είναι, θα κάνουν και τις δοκιμές τους στην αρχή της σεζόν. Όπως και οι υπότες. Θα βοηθήσει την ελληνική φάση. Τεχνική ποινή. Πρώτη του παιχνιδιού. Την οποία την πρόνοια σταματήσει. Ελεύθερη βολή για τον Νέχη Κεμπάνο, ο οποίος θα ξεκινήξει το δώρο. Και θα φτάσει στους 3. 25-21, οι πόντες μειώνουν ακόμα περισσότερο. Με 2 λεπτά να απομένουν εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ντούκα, Σκιαβάνης προσποιείται. Σούτ με ένα πόδι από εδώ στο Πολόνι.
σε πάνω κατηγορίες. Οι σκαπάνεις αρχίζουν να επιβεβαιώνονται, να αυξάνονται μάλλον. Έφυγος ξανά στον εμβιασμό Ντούκα. Τέσσερα μηδέν σερί στο τέλος του δεκαλέπτου από τους Ιωνικώτες, οι οποίοι φέρνουν την απόλυτη ισορροπία. Time out για τους Bowlers, οι οποίοι βλέπουν το σκορ να γίνεται μετά από πολλή ώρα ισόπαλο. Επιστρέφουμε το time out. Απόλυτη ισορροπία πλέον. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Εύστοχο αριστερό lay-up. Το οποίο ξαναδίνει προβάδισμα δύο πόντους στην ομάδα του από τον Καραμπάτσι. Στους 5, ανυφαντής ασκοχή, κερδισμένο rebound και στη συνέχεια foul πάνω στο Κολυβάκι. Μισό λεπτό απομένει. Γορπάνος παίζει με πλάτη, συγκρατεί την κατοχή. Στεφανάκος για 3. Δεν δίνει τη λύση, αυτή τη φορά ο Καραμπάτσης. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Όλα στην διαχείριση των υποτών. Ανυφαντής θα σηκωθεί για 3 και θα ευκαιρθήσει. 2 δευτερόλεπτα απομένουν, Ζορμπάνος θα σηκωθεί από το κέντρο. Άστοχο το τρίποντο και να που οι υπότες με ένα μεγάλο τρίποντο του Ανυφαντή περνάνε μπροστά με προβάδισμα βραχίας κεφαλής 27-28. Στο τέλος του ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Με ένα μεγάλο τρίποδο του Ανυφαντή, οι υπότες βρίσκονται πλέον μπροστά στο σκορ. Και έχουμε την πρώτη επίθεση. Σιαπάνης. Μπαρδούσης. Μπαρδούσης στον Νικολόπουλο. Μπαρδούσης για 2. Αστοχή με ταμπλό. Ριβάνο του Κορμπάνο. Πασάλλου από την Κυπέδου. 2, έχει το λιπόντι από το δεύτερο Καραμπάτσι. Ο οποίος ανοίγει και το σκορ του δεύτερου μέρους. Σιαπάνης, Μπαρδούσης. Σιαπάνης παίρνει από το κεντρικό διάδρομο, αφήνει στον Μπαρδούση, ο οποίος και μία μου. Στην αρχιτεκτήρη μου χρόνου, άστοχος ο Ζορμπάνος, ριμπάνω του Σκαπάνη. Μπαρδούσης, Νικολόπουλος, σπληκτή έξω, ωραία κίνηση. Και εδώ η μπάλα, Ανυφαντής, άστοχος, ριμπάνω από το γη. Ποδοσφαιρικό στοπ για να κόψει τον εφνιδιασμό από τον Σιαπάνη. Ζορμπάνος θα σηκωθεί για 3, θα αστοχίσει. Rebound του Σιαπάνη. Σταυρούσης δεν περνάει πάσα του, κλέψιμο για τους Bowlers. Κολυβάκης από τρίτη των βολών, εύστοχος. Κολυβάκης, ο οποίος νομίζω ότι βάζει και πρώτο καλά για σήμερα, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι μέσα ο Μάικ, αστοχή, δεν τον Μπαρδούση. Νομίζω ότι δεν έχουμε χάσει κάτι. Είναι όντως ο πρώτος πόντος του Κολυβάκη, ο οποίος είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος εκθετικά για τους Bowlers, για τον Νικολόπουλο. Αν βρει ρυθμό, πολύ
δύσκολο το σταματάς. Πολυβάκης. Αυτοκάτρης. Σκιαβάνης. Ωραία κίνηση, πάει και να την μπάλα έξω. Μπαρδούσης, άστο και αυτή τη φορά. Πάρον λέει με προηγουμένος. Καραμπάτσος, άστοχος. Σκιαπάνης, σε ακόμα ένα rebound. Σκιαπάνης, μέχρι μέσα και το μόνο φάουλ. Και δύο βολές για τον πολύ ποιοτικό άσο των Υποντών. Μέσα ξανά ο Μούρδου στην θέση του Γεμπάνου. Έσκαβες ο Σιαβάνης στην πρώτη. Σιαβάνης ο οποίος πλέον έχει δύο πόντους τουλάχιστον στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κατεβάζει πάρα πολλά rebound και οργανώνει κάποια επίθεση για τους υπότες. Στεφανάκος από το fadeaway. Αυτός η Επάνος και ο Μούρτζος, η Βούρτζο της ευρωδικής προσπάθειας των υποτών. Του Καραμπάτη, 9-14 ωστόσο, δεχειρός Στεφανάκου. Στεφανάκος δοκιμάζει το χέρι του, αστοχή. Rebound από τον Μπουρτζό, είναι λύσεις και αμυντικά. Νικολόπουλος, ωραία φάση στον Μπουρτζό. Δεξί, έφυγε το χούκο από τον Ζηλό. Για 1-36, οι υπότες ξεφεύγουν στο σκορ με 5 πόντους. Διαφορά σημαντική για τα δεδομένα του παιχνιδιού. Αυτός ο Κολυβάκης απαντάει και την ρίχνει στους 3. Αλφαντής. Αστοχή, rebound στο Φανάκου. Ζορμπάνος, εύκολη δουλειά. Δύο ακόμα πόντα για τον Παναγιώτη. Σιαβάνης, Ανφαντής, Νικολόπουλος. 3 δευτερόλεπτα με τα οποία χρόνια ο Νικολόπουλος. Υπότες. Παρά την κλειστή άμυνα των Bowlers, κυκλοφορούν πολύ ωραία την μπάλα τουλάχιστον στην πλειοψηφία των επιθεσεών τους. Κολυβάκης, αυτό το fadeaway, ο Μιτζάκης, παίρνει το τελικό rebound και κερδίζει το foul. Δύο ελεύθερες βολές για τον Αλέξανδρο Μουζάκη. Αστοχή πρώτη. Διαπάνης. Δελαμπύρας. Και πάνω στο ετοιμάζονται να μπουν ξανά στο παρκέ. Μπαρδούσης. Ψάχνει τις επιλογές του. Κλέψουν από τον Ζορμπάνο, ο οποίος ωστόσο ποτέ έπαιρνε την πάσα μπροστά. Ξανακλέβει όμως, πάει μέχρι μέσα και τελειώνει την πάση. Μπροστά με πλέον προβάδισμα ενός ποντού. Οι υπότες
4 πόντους του Ζορμπάνου ήταν αρκετοί για να ρίξουν τη διαφορά. Παρδούσης δεν περνάει, υπάρχει την Woodside, κλέψιμο ακόμα ένα για τους Bowlers. Κολυβάκης, αμαργάριστος, έξοχος. Σήκωσε τα χέρια του σαν να ήξερε ότι θα μπει πριν. Η μπάλα φτάσει στο διχτάκι. Κολυβάκης στους 7. Κλέβει την μπάλα. Ανάποδο άσχολη από το Μουσάκη. Είναι και όμως ο Γίγερ επαναστώσει. Δείχνει 45 από μένουν. Ντούκα, Νικολόπουλος, γυρνάει και τελειώνει την φάση. Αυτό είναι η σειρά του στους 4. Σειρά από τις 45, εύκολα ξανά ο Καραμπάτης. Φτάνει στους 5. Είναι μία από τις καλύτερες επιλογές των Bowlers όταν θέλουν να απαντήσουν στο σκορ. Κερδισμένο φάουλ από τον Ζορμπάνο. Έξω Μπαρδούσης. Και ποιος άλλος. Και ο Νικόλος Ψυχώστες μέσω Ταλαμπίρας. Και ο Κιμπάνος. Και πάνω στην πρώτη προσπάθεια μπαίνει ζεστός. Στεφανάκος. Διαφορά πλέον στο 45-40. Μπροστά με 5 οι Bowlers. Καραμπάτης σηκώνεται από την κορυφή της ρακέτας. Αστοχή. Ακόμα ένα θέλουν να δώσουν οι Bowlers. Στο ένα φάουλ βρίσκονται μέχρι στιγμής οι υπότες. Καλαμπίρας. Μπούτζος είναι τα από 2. Γυρνάει μέτωπο αλλά στο πίσω που. Ριμπάνω από τον ίδιο. Καλαμπίρας. Μπούτζος. Σε γραφή ήταν αυτό. Κολυβάκης, Μουζάκη, μέχρι μέσα αστοχή, Κολυβάκης χωρίς το rebound, δύο βολές. Για τον Γιώργο. Κολυβάκης πήρε μπρος στο 3ο δεκάλεπτο, έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 9 πόντους. 47-40, τελευταίο λεπτό του 3ου δεκάλεπτο στον Άγιο Νικόλαο. Καλαμπίρας αμαρκάριστος αλλά άστοχος. 9-14 όμως μετά την αμυντική προσπάθεια του Ντούκα. Ποιος θα σκοτεί για 3. Στοχίσει, rebound, ψηλά. Αλλά άσχερα να δημιούν από τον Ζορμπάνο. Oh. 25 δεύτερα απομένουν, τα 15 για τους Bowlers. Στεφανάκος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και Ανίδης θα δώσει το screen. Κολυβάκης αμαρκάριστος. Και έτσι όπως πανηγυρίζει.
το οποίο θα προλογικήσει με 1,5 να απομένει στο ρολόι στη γραμμή συνανθρωπίας. Αναφορά κλέψιμο από τον Καραμπάτσι. Τέλος 10 λεπτού, 50-40, στρογγυλή διαφορά 10 πόντων για τους Μπόλερς. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Evolution. Με τον Αγίου Νικόλαο κατοχή για τους Μπόλερς. Θεανίδης θα περάσει, αλλά θα δημιουργήσει την πάση. Λίγο κατεβάζει και Σκαβάνης περνά το κέντρο. Give and go στην εργασία, ο Μπουκάς το χει. Ο Τανάκης κατεβάζει το rebound. Πολυβάκης. Μουζάκης για τρεις, το χει. Και πάνω από τον Ντούκα. Οι πότες πλέον βρίσκονται πίσω στο σκορ με ψήφια διαφορά. Ωστόσο υπάρχει πάρα πολύ χρόνο να γυρίσει το παιχνίδι. Σκιαβάνης αστοχή, rebound από τον Στεφανάκο. Θα περάσει από τα δεξιά. Θεανίδης, Μουζάκης προσπίτε. Πάει μέχρι μέσα. Καλά του έχει. Φάουλ με 2 ελεύθερες βολές για τον Αλέξανδρο Μουζάκη. Τελειώσει τη φάση. Αυτός θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα ανοίξει το σκορ του άλλου δεκαλέπτου. Μετά από 2 ολόκληρα λεπτά. Κολυβάκης, αστοχή. Σκιαβάνης. Καλαμπύρας. Επιστρέφει στον Σκιαβάνη. Διστάζει, αφήνει στο Γεκεμπάνο, ο οποίος αστοχεί. 9-14 για τους υπότες, οι οποίοι όμως θα δώσουν την κατεύθυνση ανά στους πράσινους. Μετά από το πόδι του Σιαπάνη. 50-42. 7,5 λεπτά απομένουν για να μάθουν ποια ομάδα θα ξεκινήσει με το δεξί του σεζόν. Πολυβάκης αμαρκάριστος και ξανά ο Γιώργος. Πρώτο καλάθι για τους Μπόλερς μετά από 3 λεπτά σειρασίας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά ξανά επιστρέφει στους 10. Ντούκα, δεν του άρεσε αυτό που είπα και την ρίχνει σε εσά. Στεφανάκος. Κολυβάκης. Ωραία, πας τον Θεανίδη, ο οποίος θα τελειώνει την πάση. Ριβάν, φυλά, από τον Μούτζο. Σκιαπάνης, Ντούκα, δίνει στον Ενταλαμπύρα,
αμαρκάριστος και έσκοπος από τέτοιους των μελών. Ο Σκεμπάνος πάει μόνο από τους Brothers, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πέφτει στους 5. Επιστρέφουμε το time out. 6 και 17 από μένα ακόμα για την ελίξη του παιχνιδιού. 52-47, οι υπότες έχουν επιστρέψει και διεκδικούν με πολύ καλή στον όντως το παιχνίδι. Φάουλ του Νικολόπουλου πάνω στο γη. Επαναφορά από την Πέζη Νάγια του Πράσινους. Ζορμπάνος. Κερδισμένο φάουλ από τον Νικολόπουλο. Δεύτερο φάουλ του Ψιλού. Γρήγορα. Οι υπότες φτάνουν τα 3 φάουλ στα πρώτα 4 λεπτά του 4 δεκαλέπτου. Καραβάτος δεν συγκρατεί, η κατοχή περνάει στους υπότες. Οι υπότες οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχουν στην εμφάνισή τους. Βοηθάνε οι υπότες μου φαίνεται, αλλά από εδώ δεν βλέπω πολύ καθαρά τις λεπτομέρειες. Πάω την γη. Ναι, ενός υπότες είναι, λογικό. Θα μου πείτε. Ωραίες old school εμφανίσεις, θα πω εγώ. Ντούκα. Σκιαφάνης, θα σηκώθει από τριστών βολών. Θα αστοχίσει. Ο Ζορμπάνος βγαίνει εκτός γηπέδου με την μπάλα, οπότε κατεφύξω να παραμένει. Παραμένει μάλλον στους φιλοξενούμενους. Νταλαμπίρας. Σκιαφάνης. Νταλαμπίρας. Τα δεύτερα απομένουν. Νικολόπουλος. Νικολόπουλος. Τον Παρτσά. Νικολόπουλος. Πέντε και 28 απομένουν. 52-47 σταθερά στο συν 5 οι Bowlers. Μουζάκης αφήνει ωραία στο γη. Νταλαμπίρας. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουν σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού είναι να αφήσουν την διαφορά να μεγαλώσει περαιτέρω. Πρέπει τουλάχιστον να περιορίσουν αμυντικά τους Bowlers και τα καλάθια στην επίθεση λογικά θα έρθουν. Ζορμπάνος. Ωραία, πάει στο Ζορμπάνο, ο οποίος κάνει την μπάλα, αλλά με μια καραμπόλα η μπάλα καταλήγει ξανά στο γη. Φτάνει τους 4 πόντους ο γη. Ντούκα. Μούρτζος. Πέσει με πλάτη. Κλείνεται και κερδίζει το φάουλ από τον Μουζάκη. Δύο βολές για τον ψηλό. Και η δεύτερη, ψύχραμος ο ψηλός. Καραμπάτσης. Ξεφύγει, θα τελειώσει το πάση με αριστερό. Όσο περνάει ο χρόνος, οι Bowlers πλησιάζουν
όλο και περισσότερο. Το πρώτο ροζ βρίσκονται πλέον στους 9. Αν υπάρχει και αυτός με τον Τονιζούκα διαφωνεί για αυτό που λέω. 58-52. Σαν να με ακούνε οι υπόλοιποι. Λέω ότι ξεφεύγουν οι υπόλοιποι. Καραμπάτσης, Κολυβάκης προς πίστε, σηκώνεται για 2 και ευκαιρία. Μέσα κατά τα τελευταία λεπτά ο Στεφανάκος. Οι υπότες θα πιέσουν. Ψηλά. Ο Στεφανάκος θα περάσει το κέντρο. Μεγάλες επιθέσεις θέλουν τώρα οι πράσινοι. Καραμπάτσης. Ο Μιδάκης ζητάει αλλά δεν παίρνει. Ζορμπάνος για 3. Αστοχή. Rebound Νικολόπουλος. Θέλουν απερμοδοσμένα καλάθι σε αυτή την επίθεση οι υπότες. Ανυφαντής προσποιείται ωραία, αφήνει στο Σιαπάνη. Σιαπάνης για 2, αστοχή, ριμπάνω από τον Λιβάκη. Ο Λιβάκης θα πάει πολύ γρήγορα μέχρι μέσα και θα τελειώσει και αυτή τη φάση. Στους 4 ο Λιβάκης, λογικά, με τα ποσοστά ευστοχίας που έχει και τους πόντους που έχει στον λογαριασμό του θα είναι ο πρώτος στην λίστα των MVP για σήμερα. Λούκα ρίχνει διαφορά σε αυτό. Στεφανάκος σηκώνεται από τον Βολόν και ευστοχή. Δύσκολα κάτι θα αλλάξει. Έξω ο Νικολόπουλος. Μέσα ξενόκι και πάνος. Σιαπάνης. Ανυφαντής. Και πάνος. Αφήνει τον Σιαπάνη που θα δοκιμάσει το χέρι του. Θα αστροχίσει. Λοιπόν, ψηλά από τον Πανάκο. Στεφανάκος. Χρόνος τελειώνει. Ο Μάικ κλείνεται και χρεώνεται με βήματα. 1-20 επομένει. Επαναφορά από το πλάι τους υπότες. Ότι είναι baseline μάλλον. Σιαπάνης παίρνει από τα δεξιά, κάνει την κατοχή. Καραμπάτσης σε καινοτέρμα. 2 ακόμα πόντε για τους μπόλες, οι οποίοι καθαρίζουν το παιχνίδι στο τέλος. Μούρζος μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Στους 4 στο τελευταίο δεκάλεπτο ψηλός. Πάτσι και πάνω πάνω στο Πανάκο. Δύο βολές για τον Μάικ. Ένα λεπτό απομένει. Κατά 99,9% οι μπόλες θα πάρουν σήμερα το πρώτο ροζ. Ας το γυρίσει για τον Στεφανάκο. Και Κεμπάνος, Σιαπάνης, Ιστάζης από τη Γιατρής.
αφήνει στον Ντούκα. Ποιος δεν ευτυχεί από τα 6.75. Μερικό σκορ είναι να μάθουμε. Στεφανάκος. Ωραία, πάσα στον Νικολιβάκη. Κοσμόπουλος. Θα σκοθεί, αλλά θα έρθει από μέση απόσταση. Βάζει για τον Ντούκα. Ντούκα, σκοντή για τρεις, αστοχή. Σιαπάνης, σώζει την κατοχή, ανιφαντής. Για δύο, εύστοχος. Ελληνικά, μιλάμε για το σκορ με τον που έχω αφήνει στο παιχνίδι. 67-56, πρώτερος για τους Bowlers. Το δεξί. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.